Χαίρετε, καλώς ήρθατε στο γύρο στοίχημα από τον gazda.gr. Εδώ, για τον επόμενο μήνα, θα βρίσκετε τις αναλύσεις μας και τις προτάσεις μας για τις αναμετρήσεις του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου της Γαλλίας. Είμαι ο Γιάννης Αλεξανδράτος και θα ασχοληθούμε με τις τρεις απόψινες αναμετρήσεις. Στις 4 η Αλβανία κοντρέρεται με την Ελβετία, στις 7 έχουμε το Ουαλία-Σλοβακία, ενώ στις 10 η Αυλία πέφτει με το Αγγλία-Ρωσία. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη χρονολογική του σειρά. Στο Μπολάρ του Λανς, η Αλβανία που κάνει ντεμπούτο σε μεγάλη διοργάνωση, κοντράται με τη σαφώς πιο έμπειρη Ελβετία. Πάμε όμως να δούμε αρχικά τις βασικές αγορές για αυτή την αναμέτρηση. Η νίκη της Αλβανίας παίζεται στο 5, η ισοπαλία στο 3-0-5 και η νίκη της Ελβετίας στο 1-65. Το under 2,5 βρίσκεται στο 1-40, ενώ το over 2,5 στο 2-30. Η Αλβανία του Τζοβάνι Ντεμπιάζη κάνει ντεμπούτο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στα 6 φιλικά που έδωσε από τα τέλη του 2015 μέχρι σήμερα, είχε απολογισμό 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες, με κύριο χαρακτηριστικό τα 5 στα 6 over 2,5. Η Ελβετία του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς πήρε εύκολα το εισιτήριο για την τελική φάση, ωστόσο στα φιλικά προετοιμασίας προβλημάτισε, χάνοντας τα 4 από τα 5 τελευταία που έδωσε. Οπότε στην πρώτη αγωνιστική αποτελεί εξαιρετική παράδοση που έχει απέναντι στην Αλβανία, μετρώντας 5 νίκες και 1 ισοπαλία σε 6 αγώνες. Μεγάλος φαβορισμός της Ελβετίας, η οποία στο παρελθόν τα έχει πάει καλά απέναντι σε δυνατότερους αντιπάλους, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο όταν η ίδια είναι το ισχυρότερο όνομα. Σε παιχνίδι πρωτοβουλία στο σημερινό φαβορί δεν έχει πείσει και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα το πάμε στην κόντρα. Επιλογή μας τόσο χ, περιμένοντας από την Αλβανία να πάει κόντρα στα προγνωστικά, ικανοποιητική η τιμή των λόγων σημείων σε απόδοση 1,89. Σειρά παίρνει η αναμέτρηση της πρωτάρας Ουαλίας αλλά και της Σλοβακίας, η οποία και αυτή κάνει ντεμπούτο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Γκάρεθ Μπέιλ εναντίον Μάρεκ Χάμσικ σε μια αναμέτρηση που προσφέρεται για γερά νεύρα. Η νίκη της Ουαλίας παίζεται στο 2,5, η ισοπαλία στο 2,75 και η νίκη της Σλοβακίας στο 2,70. Το under 2,5 βρίσκεται στο 1,35 ενώ το over 2,5 στο 2,45. Η Ουαλία του Chris Coleman γνώρισε μόλις μία ήττα στις 10 αναμετρήσεις που έδωσε στα προκριματικά. Κύριο χαρακτηριστικό της ήταν τα λίγα γκολ στα παιχνίδια της και τα 7 γκολ στα ισάριθμα τελευταία από τον Νοέμβριο του 2014 ως τον Οκτώβριο του 2015. Η Σλοβακία του Γιάν Κόζακ παραμένει αίτητη είτε σε φιλικό είτε σε επίσημα παιχνίδια τους τελευταίους 8 μήνες. Από την ήττα από τη Λευκορωσία, προτελευταία αγωνιστική των προκριματικών τον περασμένο Οκτώβριο, μετρά 5 νίκες και 3 ισοπαλίες, έχοντας τέρματα σε αυτό το διάστημα 21-9. Έχει επίσης ενδιαφέρον η μεταξύ τους παράδοση. Δύο φορές έχουν συναντηθεί με εντυπωσιακά αποτελέσματα για τον εκάστοτε φιλοξενούμενο. Ο έστω και μικρός φαβορητισμός της Ουαλίας μοιάζει να μην έχει λογική με βάση τη μεγαλύτερη εμπειρία της Σλοβακίας από μεγάλες διοργανώσεις. Θα σταθούμε στο πλευρό των Σλοβάκων και θα επιλέξουμε ανεπιφύλακτα το διπλό σε απόδοση 2,70. Περνάμε στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση, αυτή μεταξύ της Αγγλίας και της Ρωσίας που θα γίνει στο βελοντρόμ της Μασσαλίας και που ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της τελικής φάσης του Euro. Βλέπουμε τις βασικές αγορές καταρχάς. Η νίκη της Αγγλίας παίζεται στο 1,75, η ισοπαλία στο 3,15 και η νίκη της Ρωσίας στο 4,10. Το under 2,5 βρίσκεται στο 1,50 ενώ το over 2,5 στο 2,05. Η Αγγλία του Ρόι Χόντζον ξεκινάει ακόμα μια μεγάλη διοργάνωση με υψηλές βλέψεις. Στην προκειμένη περίπτωση καλείται να βάλει τέλος σε μια άκρος αρνητική παράδοση αφού δεν έχει νικήσει ποτέ σε πρεμιέρα της στο Euro. Σε 8 αγώνες μετρά 4 ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες. Η Ρωσία του Λέονιντ Σλούτσκι έχει θέσει και αυτή τον πύχη υψηλά, καθώς σε 2 χρόνια η ίδια θα φιλοξενήσει το παγκόσμιο κύπελο.
ιδιαίτερα σταθεί στα προκριματικά, συνέχισε στο ίδιο τροπάριο στα φιλικά, όπου αντιμετώπισε προβλήματα στην άμυνα και είχε κύριο χαρακτηριστικό της το σκοράρισμα εκατέρωθεν και τα πολλά γκολ. Το μάτς αναμένεται να είναι ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να αποφεύγουν το υψηλό ρίσκο, θέλοντας πρωτίστως να διαφυλάξουν το 0 στην άμυνα και να αποφύγουν την ήττα. Αν αναλογιστούμε και την αρνητική παράδοση της Αγγλίας στις πρεμιέρες, θα ρισκάρουμε με την ιστοπαλία, η οποία τιμάται στο 3-15. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2016. Πάμε να δούμε συγκεντρωτικά στην τελευταία κάρτα για σήμερα τις προτάσεις μας. Σήμερα πάμε στοίχημα με αυτές τις προτάσεις. Αλβανία-Ελβετία στο ασοχή σε απόδοση 1.89, Ουαλία-Σλοβακία διπλό στο 2.70 και Αγγλία-Ρωσία στο χ, το οποίο τιμάται στο 3.15. Καλά κέρδη σε όλους και ως την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Γεια σας.